Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα καταρχήν. Φτάσαμε απόγευμα. Δεν θέλω να σταθώ σε μια σειρά πλευρές που ακούστηκαν σε σχέση με τα προβλήματα και τα λοιπά και άλλα τόσα. Θέλω όμως να επισημάνω, ως πρόσωπος από μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, ότι όλα αυτά βαραίνουν παντού βέβαια, σε όλη τη χώρα, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους απλούς ανθρώπους, αλλά ειδικότερα σε μια περιοχή σαν τη δική μας, που έχει χτυπηθεί αλίπητα από τις φυσικές καταστροφές. Και 5 μήνες, συνάδελφοι και συναδέλφισες, μετά αυτό το περίφημο φαινόμενο Ντάνιελ, κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που δημιούργησαν αυτές οι φωνικές πλημμύρες στην περιοχή μας δεν έχει λυθεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένα μεγάλο μέρος, σχεδόν η μισή από τους πληγέντες, γιατί και στοιχεία δεν δίνει η κυβέρνηση επίσημα, και τι να δώσει και τι να πει βέβαια. Λοιπόν, δεν έχουν πάρει ούτε αυτά τα ψίχολα των 3.500 ευρώ προκαταβολή. Και οι υπόλοιποι έχουν πάρει απλά αυτά. Και για το πότε θα τελειώσει λοιπόν αυτό το μαρτύριο της σταγόνας, ο γέγονε, γέγονε, θα δούμε. Το τάμα σπίτι δεν χαλάει, που λένε. Κουβέντα δεν γίνεται στην περιοχή για τους επανελέγχους, την ολοκλήρωση της διαδικασίας λοιπόν, τις αποζημιώσεις για τα αναγκαία έργα, για την αντιπλημμυρική θωράκιση και την προστασία του τόπου μας. Αντί αυτό, ακούσαμε και είδαμε, καταγράφηκε πια και στον κρατικό προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια, όχι απλά για τη Θεσσαλία που κάνουν εκτιμήσεις για μερικά δισεκατομμύρια ως κόστος των ζημιών, αλλά και για άλλες περιοχές που έχουν χτυπηθεί υπό αντίστοιχα φαινόμενα, όπως τον Εύρο και αλλού. Ακούσαμε επίσης ως λύση λοιπόν, κάτι αντίστοιχο σαν αυτό που πριν υπόθηκε πάμε και όπου βγει. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα φαινόμενα, αφήστε ελεύθερα τα ποτάμια. Αυτή είναι λοιπόν η αντιστοίχηση αυτής της λογικής και αυτής της πολιτικής σε αυτά τα επίπεδα. Υπουργοί και κυβερνητικοί παρατρεχάμενοι, ενώ τρέχουν και αφού γκράζονται για τα καλά όλους εκεί, όλους τους εκπροσώπους των εργοδοτών, των μεγαλοβιομηχάνων, ούτε ένας απλός υπάλληλος Υπουργείου δεν δέχτηκε μέχρι τώρα να συναντήσει τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τους συνεκπροσώπους των επιτροπών πληγέντων, τους εκπροσώπους των αγροτών. Αυτούς σήμερα που λέει ο Υπουργός ότι είμαι ανοιχτός σε συναντήσεις. Αυτή είναι λοιπόν. Μιλούν για ανασυγκρότηση, αλλά από όλα αυτά καταλαβαίνουμε για εμάς ότι σημαίνει, συνάδελφοι, εγκατάλειψη. Γιατί το κριτήριο είναι το ίδιο. Και επειδή όταν τα είδαμε όλα αυτά, δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, συνάδελφοι. Γιατί είχαν προηγηθεί τα Τέμπη, γιατί είχαν προηγηθεί οι μεγάλες φωτιές που κατέγραψαν την άλλη μισή Θεσσαλία. Πήραμε τα μέτρα μας. Από την πρώτη στιγμή στηγηθήκαμε, όπως πρέπει νομίζω, άμεσα και ακαρία να κάνει ένα συνδικάτο μαζί με τον κόσμο που έδαινε τη μάχη μέσα στις λάσπες. Οργανώσαμε τον αγώνα του και τη διεκδίκησή του, συντονίζοντας αυτόν τον αγώνα και με μια σειρά άλλους φορείς πάνω από 100 σε όλη τη Θεσσαλία, με εργατικά κέντρα και άλλα και προς τιμήν τους. Με φορείς των επαγγελματών βιοτεχνών, με των αγροτών, με τις ομοσπονδίες των αγροτών. Αυτή είναι η λύση λοιπόν και η διέξοδος που δώσαμε ακαρία εκείνη τη στιγμή, όχι κάποιους μήνες αργότερα. Και έτσι πρέπει λοιπόν να βρουν τα συνδικάτα και πολύ περισσότερο ένας συνδικαλιστικός φορέας όπως είναι η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος. Και τα λέω αυτά, συνάδελφοι, γιατί αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα και χρειάζεται είναι η κλιμάκωση του αγώνα απέναντι λοιπόν σε αυτή την αναλγησία. Πώς να απαντήσουμε λοιπόν? Να πούμε ότι εντάξει, αφήστε το και θα δούμε, να ξεχαστεί όπως και τα Τέμπη? Αυτό θέλουν, να ξεχαστεί. Δεν βαριέστε, βάλτε το και αυτό στο χρονοτούλαπο, όπως τόσα άλλα. Θα το αποδεχτείτε, συνάδελφοι, πρόεδροι, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων? Ο καθένας λοιπόν αναλάβει την ευθύνη. Αν είναι να δείξουμε αλληλεγγύη στους αγρότες, βεβαίως και οι ανακοινώσεις και όλα αυτά. Αλλά, συνάδελφοι, τώρα είναι στο δρόμο οι αγρότες. Όχι στις 17 Απριλίου.
Τώρα χρειάζονται την αγωνιστική αλληλεγγύη. Τώρα χρειάζεται να συνενωθεί αυτό το ποτάμι της οργής. Πραγματικά. Γιατί τελειώνει η ζωή σε αυτή την περιοχή και σε όλη τη χώρα. Αν θέλετε να το πω έτσι. Συνάδελφε. Και να τελειώνω και τελειώνω, γιατί δεν θέλω να καταχρεωστώ τον χρόνο από κανέναν άλλο συνάδελφο να μιλήσουνε. Επειδή προέρχομαι από μια περιοχή που ένα τοπονύμιο έγινε συνώνυμο αυτής της πολιτικής που είναι η ουσία για όλα τα προβλήματά μας. Τα κέρδη του στη ζωή μας φώναξε αυτός ο κόσμος, τα εκατομμύρια κόσμο που βγήκε στο δρόμο, βγάζοντας το ανάθεμα και την οργή του για ό,τι ζει. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ημερομηνία που πια ξεφεύγει και από τα απλά όρια, το να μην ξεχάσουμε ένα τέτοιο απερίγραπτο γεγονός και δεν πρέπει να ξεχαστεί. Αλλά είναι λοιπόν μια ημερομηνία που συνενώνει και όλους αυτούς τους μικρούς αγώνες που αναπτύσσονται και θέλουμε να ξεδιπλωθούν ακόμα περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματική ενότητα, συνάδελφοι, και αυτή είναι η προϋπόθεση αν μιλάμε για αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ.